Αναγκαστικό λουκέτο στον αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου επιβλήθηκε πριν καν ανοίξει τις πύλες του για το κοινό, όπως αναμενόταν μετά την άρση των σχετικών απαγορεύσεων, καθώς εποχικοί υπάλληλοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πρόκειται για δύο από τις τέσσερις εργαζόμενες οι οποίες προσελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα. Όπως εξηγεί ο αρχιφύλακας του αρχαιολογικού χώρου, την ημέρα που παρουσιάστηκαν για εργασία, η μία από τις υπαλλήλους εμφάνισε πυρετό και δόθηκαν οδηγίες να υποβληθούν και οι τέσσερις σε τεστ. Ευτυχώς με το που προσελήφθησαν πριν 6-7 μέρες, την επόμενη μέρα κατευθείαν η μία παρουσίασε κάποια συμπτώματα, της είπα κατευθείαν να φύγει να πάει να κάνει τεστ. Η μία συμπτωματική τελείως, η άλλη με ευτυχώς κάπως ελαφρά συμπτώματα και στα σπίτια τους και οι δύο. Δύο βρέθηκαν θετικές, ενώ και οι άλλες δύο κοπέλες μπήκαν αναγκαστικά σε προληπτική καραντίνα. Από εκείνη τη μέρα και οι τέσσερις κοπέλες που έχουν έρθει σε επαφή κοντινή, πήραμε την απόβαση μαζί με τη διευθύντρια, την κυρία Σιφιακάκη, να μπουν σε καραντίνα και σε συνεννόηση βέβαια με την πολιτική προστασία για μέχρι τις 27 του μήνα. Όπως αποφασίστηκε από την εφορία αρχαιοτήτων σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, το ανάκτορο έβαλε λουκέτο προληπτικά, ενώ αύριο θα υποβληθούν σε rapid test όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι. Προγραμματισμένα και οργανωμένα να κάνουμε όλοι τεστ, οι εργαζόμενοι και οι εργατοτεχνίτες και οι φύλακες. Και οι νυχτοφύλακες. Η υγεία και η δική μας και να προστατεύσουμε και τους επισκέπτες. Το μέτρο θεωρείται επιβεβλημένο για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των επισκεπτών, καθώς ήδη υπάρχουν δεκάδες τηλεφωνήματα πολιτών που ενδιαφέρονται για την έναρξη των επισκέψεων. Οι πύλες του αρχαιολογικού ανακτόρου της Κνωσού είναι και θα παραμείνουν κλειστές, τουλάχιστον όσο διαρκεί η καραντίνα, στην οποία μπήκαν αναγκαστικά όσοι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με τους συναδέλφους τους που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού όλα δείχνουν έτοιμα για την υποδοχή των επισκεπτών αλλά και την επερχόμενη τουριστική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διπλάσιος αριθμός επισκεπτών σε σχέση με το καλοκαίρι του 2020. Για να μην παρεξηγηθούμε, από πέρσι, έτσι, όχι από το 19 και πριν. Δηλαδή πέρσι μπήκανε γύρω στους 150 με 190 χιλιάδες μαζί με τα Λευθέρας. Πιστεύω ότι θα περάσουν τους 300 χιλιάδες φέτος.